Δύσκολη, κρίσιμη και συνέχεια με παρατήρηση. Συνέχεια. Εντάξει, είναι, καλά, και οι δημόσιες κοινωνίες θα είναι δημόσιες για όσα που μας αφορά εμάς. Όσα μας αφορά. Καλή ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ. Γεια σας, χρόνια πολλά. Επίσης, ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, χωρίς Μπορείτε να δείτε εδώ τους σειρμούς που κινούνται αυτή τη στιγμή μέσα στο δίκτυο. Οι κόκκινες ενδείξεις που βλέπετε είναι οι σειρμοί. Ξέρουμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι μέσα στο τούνελ. Και ακριβώς από πάνω ή από κάτω βλέπετε και την ονομασία του σειρμού. Με αυτή την ονομασία του σειρμού, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας της γραμμής 2 και της γραμμής 3 μιλάει με τον οδηγό του σειρμού και παράλληλα ο οδηγός του σειρμού, αν χρειαστεί κάτι, ενημερώνει το κέντρο ελέγχου για το τι συμβαίνει στο τούνελ, στο σειρμό του κτλ. Κάθε πρωί ο ρυθμιστής κυκλοφορίας φορτώνει ένα timetable το οποίο έχει ακριβώς τα δρομολόγια της ημέρας. Πού θα ξεκινήσουν το πρωί, από πού θα ξεκινήσουν το πρωί από το αμαξοστάσιο μέσα από τη γραμμή, πώς θα κινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ανάλογα με το τι δρομολόγια έχουμε, τι μέρες είναι, έχουν και τα αντίστοιχα timetable. Δηλαδή, όταν έχουμε αύριο παράδειγμα που είναι αργία, έχουμε μια αραιή χρονοαπόσταση, 10 λεπτά παράδειγμα, ενώ όταν είναι μέσα στην ημέρα, το πρωί και το μεσημέρι, φτάνουμε μέχρι τα 4 λεπτά χρονοαπόσταση. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο δίκτυο ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου. Φυσικά δεν είμαστε τίποτα άλλο από μια αλυσίδα, γιατί μέσα σε αυτήν την αλυσίδα χρειάζονται και οι οδηγοί, οι υπεύθυνοι σταθμών, το τεχνικό προσωπικό. Όλο το προσωπικό, όλο το προσωπικό. Μπορεί και όλες αυτές τις πληροφορίες. Πάντως είναι ένα εξελιγμένο μετρό. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον έχω επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα και έχω μπει σε μετρό μεγάλο με πόλεων και σε πρωτεύουσες Ευρώπης, είναι όχι μόνο και καθαρό, είναι σύγχρονο και εντάξει, φαντάζομαι και αυτά που βλέπω πια, χαίρομαι που βλέπουμε και γι' αυτό ασφαλή. Και ασφαλή, πολύ ασφαλή στο μετρό. Αυτός ο πίνακας δεν υπάρχει ότι αλλού, είναι ο Μάτιξ πίνακας, είναι ελέγχος. Και όλος, οι εργαζόμενοι όλοι είναι αυτοί που συμβάλλουν σε αυτό για να, και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Θεωρώ ότι, και να το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι για μας θα πρέπει να είναι οι δημόσιες κοινωνίες και δημόσιες για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Και αυτή θα είναι η επιδίωξη μας. Εγώ θα να πω μονάχα ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την ποιότητα που έχουμε σήμερα και για το μέλλον και για, για τον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που εξυπηρετούμε. Σωστά. Να είστε σίγουροι ότι εμείς δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας σε αυτό το ξέρω, για όλο το επιβατικό κοινό. Το ξέρουμε και είναι σε δύσκολες συνθήκες το κάνουμε αυτό και το κάνετε εσείς και νομίζω ότι είναι προς τιμήν. Αυτή η προσπάθεια που έγινε. Υπάρχει επαγγελματισμός και πολύμινη εκπαίδευση. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είστε καλά και υγεία στις οικογένειες και μια ευτυχισμένη χρονιά και καλύτερη χρονιά όσο αφορά την Ελλάδα και την εργασία και τον τρόπο με τον οποίο εμείς θέλουμε να και επιδιώκουμε να είναι η χώρα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας. Είμαι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Ορίγας. Έχω επισκέφτηκα το ΚΕΛ μαζί με αντιπροσωπεία για να σας ευχηθούμε καλή χρονιά, υγεία και δύναμη και αντοχή. Ξέρω ότι δουλεύετε ώρες οι οποίες είναι μακριά από τις οικογένειές σας. Εμείς σας στηρίζουμε και θεωρούμε ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται από όλους τους εργαζόμενους και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο είναι πάρα πολύ σημαντική. Η χρονιά η επόμενη θέλουμε να πιστεύουμε και έτσι θα είναι. Θα είναι μια χρονιά που θα δημιουργήσει νέες προσδοκίες και μια νέα κατάσταση.
καλή χρονιά, καλή δύναμη και να είναι εσείς και η οικογένειά σας ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας σε όλους. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη, υπομονή και αντοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά και τα στελέχη του κόμματος στηρίζουμε την προσπάθεια την οποία κάνετε και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και μάλιστα σε ώρες δύσκολες προσφέρεται στο κοινωνικό σύλλογο μακριά από τις οικογένειές σας. Εμείς θα την τιμήσουμε και θεωρώ και σας βεβαιώνω ότι η προσπάθειά μας είναι για δημόσια συγκοινωνία. Το Μετρό να είναι δημόσιο στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά με δύναμη και υγεία. Επισκεφτήκαμε το κεντρικό σταθμό του Συντάγματος για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εργαζόμενους που αυτές τις ώρες μακριά από τις οικογένειές τους εργάζονται και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Η νέα χρονιά θα είναι μια χρονιά δύσκολη για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευελπιστούμε όμως ότι θα είναι μια χρονιά της δίκαιης ανάπτυξης και της κοινωνικής προκοπής. Με σταθερό βήμα θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται, αλλά και όχι μόνο εδώ, υγεία, δύναμη, υπομονή και οι οικογένειές τους να είναι ευτυχισμένες. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε και μπορούμε η νέα χρονιά να είναι μια άλλη χρονιά για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.